Να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον Γιάννη Αναστασάκη. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Αναστασάκη, θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα που έχουμε δεχτεί από ακροατή σε σχέση με το πώς έχει διαμορφωθεί το Ηράκλειο. Από τη μία, θα το ερμηνεύσω εγώ και θα το διαμορφώσω λίγο σε ερώτηση. Από τη μία, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται πολλά πράγματα, γίνονται έργα, γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστούμε. Σε αρκετά σημεία, έτσι μπορώ να πω ότι νιώθουμε τον ευρωπαϊκό αέρα, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η άλλη όψη της πόλης, που είναι η πόλη της Λακούβας. Αναγνώστης λέει χαρακτηριστικά ότι το Ηράκλειο δεν έχει γίνει Μονακό, και αυτό νομίζω είναι προφανές και το αναγνωρίζουμε όλοι, και κάνει αναφορά συγκεκριμένα στην Οδό Εθνομαρτύρων, η οποία είναι φρεσκοστρωμένη και ήδη έχει αρχίσει και παρουσιάζει προβλήματα και πάλι με Λακούβες. Πώς μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, κύριε Αναστασάκη, απέναντι στο ευρωπαϊκό που θέλουμε, στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα που θέλουμε να φέρουμε, και στην άλλη πλευρά των κακοτεχνιών, ενδεχομένως των προβλημάτων που συνεχώς ανακύπτουν? Λοιπόν, πολύ απλά. Πρέπει η καθημερινότητα να έρθει σε ισοτιμία με τα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Κάτι που δεν ήταν σύνηθες στο Δήμο Ηρακλείου, mm-hmm. έγινε όμως. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη τις μεγαλύτερες εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων αγροτικών δρόμων όλων των εποχών. Έτσι ενδεικτικά σας λέω, 12 εκατομμύρια ευρώ έργα έχουν δημοπρατηθεί την τελευταία τετραετία σε ασφαλτικά, 7,5 εκατομμύρια σε μπετά, και αυτό το νούμερο δεν λέει τίποτα, αλλά είναι τριπλάσιο από την προηγούμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Άρα, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια συστηματική, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τρόπο αντιληπτό και μετρήσιμο σε όλους τους δημότες την επίλυση του προβλήματος. Κύριε Αναστασάκη, αυτά τα ποσά που μας λέτε, τα 12 εκατομμύρια και τα 7,5, ναι, είναι ποσά τα οποία αφορούν σε έργα που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της τετραετίας που ολοκληρώνεται? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Mm-hmm. Σκεφτείτε όμως ότι για πρώτη φορά έχουμε επεμβάσεις σε βασικούς άξονες της πόλης. Η Εθνομαρτύρων, που αναφέρατε προηγουμένως, ναι, είναι μία εξ αυτών. Mm-hmm. Η Ούλαφ Πάλμε αντίστοιχα. Τώρα στρώνεται η Λεωφόρος Πανεπιστημίου από το Παγνί στα Σταυράκια. Τι πάει όμως στραβά, κύριε Αναστασάκη, τι πάει στραβά? Γιατί αυτό το παράδειγμα το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή, να στρώνεται ένας δρόμος και για άλλους δρόμους. Να στρώνεται ένας δρόμος, να τελειώνει ένα έργο και λίγο μετά μπορεί να είναι μια βροχή που θα πέσει, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Να βλέπουμε ξανά το δρόμο αυτό να χαλάει. Γιατί δεν είναι θέμα. Δεν είναι η περίπτωσή μας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει μια διαφορά. Ότι εμείς συντονιζόμαστε τώρα με τη ΔΕΙΑΗ. Προπορεύεται, τελειώνει ό,τι χρειάζεται από υποδομές δικές της, ίδρυυση, αποχέτευση, όμβρια, mm-hmm. και μετά πάμε και παρεμβαίνουμε σε τέτοια κλίμακα. Mm-hmm. Αυτό που εντοπίζουν οι δημότες ενδεχομένως πολλές φορές είναι να γίνεται μια οδοποιία, αλλά πιο τοπική, και μετά να επέρχεται μια διαφοροποίηση, μια τομή, mm-hmm. από ζημιά από τη ΔΕΙΑΗ. Τώρα όμως που αλλάζει το δίκτυο ίδρυυσης, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. να αλλάξει στο σύνολο της πόλης, θα έχουμε περιορισμένες ή και καθόλου ζημιές. Είναι καινούργιες σωλήνες πολυεθυλενίου. Δεν έχουν διαρροή, δεν. Άρα δεν θα χρειαστεί να ξαναεπεμβαίνει κάποιος στον δρόμο. Μάλιστα. Έχουμε φροντίσει να είμαστε σε μια καλή συνεννόηση, κάτι που γίνεται με τέτοιο συστηματικό τρόπο για πρώτη φορά. Mm-hmm. Μας έχουν στείλει τους χάρτες που θα επέμβουν, οπότε αυτά τα αφήνουμε για μετά. Μας ενημερώνουν που έχουν ξεμπερδέψει με τα δικά τους δίκτυα και τις υποδομές τους, και κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, αφού είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναγίνει μεγάλη παρέμβαση τουλάχιστον, mm-hmm. το επόμενο διάστημα. Για να μην έχουμε χρόνια, δηλαδή, αυτό το ράβε ξύλο, ναι, κάθε τρεις και λίγο να κλείνει ένας δρόμος. Βέβαιως. Πεταμένα λεφτά είναι μετά. Σε ό,τι αφορά τώρα, σας μεταφέρω, επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί το συναντάω και στην καθημερινότητά μου. Μιλώντας με κόσμο, μου λένε μήπως δεν είναι καλά τα υλικά. Υπάρχει επίβλεψη σε ό,τι έργο γίνεται. Δεν είναι δυνατόν κάτι, ένα καινούριο έργο να χαλάει τόσο γρήγορα? Είναι οι παθογένειες της Ελλάδας αυτές. Δηλαδή, έχουμε μία λάθος νομοθεσία, mm-hmm. το ότι ο φτηνότερος παίρνει το έργο προφανώς οδηγεί και σε περιορισμένη ποιότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Τα μνημονιακά χρόνια ένα που αποψήλωσαν το Δήμο Ηρακλείου με το φυσιολογικό τρόπο που αποψηλώθηκε όλο το δημόσιο, αλλά κυρίως ένα δώρο, κακό δώρο που λάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το καλοκαίρι πριν παραδώσει τη σκητάλη, επέτρεψε να φύγουν πάρα πολλοί μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας, mm-hmm. οδήγησαν στο εξής παράδοξο φαινόμενο, στον τέταρτο Δήμο της χώρας να υπηρετούν αυτή τη στιγμή 25 μηχανικοί τεχνική υπηρεσία. Για να έχετε μία αίσθηση, mm-hmm. η Πάτρα έχει 110-120 μηχανικούς, η Λάρισα έχει 75 μηχανικούς και ακόμα και ο Βόλος έχει 50-55 μηχανικούς. Επειδή κάναμε μια αναζήτηση, να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με τους άλλους. Είμαστε πολύ χαμηλά από ό,τι καταλαβαίνω. Είμαστε δηλαδή να έχουμε 10 τμήματα, σε μια περίπτωση να έχουμε 10 τμήματα στο Δήμο, mm-hmm. 10 τομείς αρμοδιότητας,
είναι ο προϊστάμενος με ένα μηχανικό. Μάλιστα. Άρα εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα πάνε πίσω. Άρα τι συζητάτε για επίβλεψη? Mm-hmm. Η επίβλεψη γίνεται δειγματοληπτικά μετά, αλλά αν δεν έχουμε καλή πίστη με τους εργολάβους, είναι αδύνατο να τους παρακολουθήσουμε. Δηλαδή θα υπάρχουν πάντα μέτριας ποιότητας έργα. Εμείς έχουμε καταθέσει μία, προχθές ήταν ο Σύνδεσμος Εργοληπτών και έκανε μία ημερίδα, mm-hmm. και συζητούσαν για τα διάφορες παθογένειες του νόμου. Αυτό που τους είπα ευθαρσώς είναι ότι είναι λάθος ο θεσμός της μειοδοσίας, ξεκάθαρα, δεν πρέπει φτηνότερο να παίρνει το έργο, και ότι αν θέλουν να δουν πραγματικά να ρυθμίζεται το θέμα των εκτόσεων που είναι υπερβολικές, mm-hmm. και να οδηγηθούμε σε καλύτερα έργα, πρέπει οι επιβλέψεις να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει καμία δουλειά ο μηχανικός του δημοσίου να ασχολείται με την υλοποίηση των έργων. Αυτό είναι το εύκολο. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μελετήσεις κάτι, να καταγράψεις ανάγκες, να το μελετήσεις, να βρεις τα λεφτά, να κάνεις τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Όταν υπογράψεις μία σύμβαση, γιατί να ασχολείται από αυτό το σημείο και μετά ο Δήμος? Έπρεπε να υπάρχει επίβλεψη από φορείς του ιδιωτικού τομέα που πάσχουν και από ανεργία, mm-hmm. το τελευταίο διάστημα, να υπάρχει σχετική δαπάνη πρόβλεψη στο έργο. Και να φέρει βέβαια και τη σχετική ευθύνη, έτσι, όποιος αναλάβει την επίβλεψη του όποιου έργου. Μετά οι ευθύνες είναι ποινικές. Mm-hmm. Δεν είναι απλά. Mm-hmm. Όπως είναι και στην πολεοδομία τώρα που καταθέτεις ένα φάκελο. Παλιότερα σε ξεσκονίζαν όλες τις μελέτες. Τα στατικά, τα αρχιτεκτονικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά. Ξέρετε τώρα τι κάνετε? Καταθέτετε ένα φάκελο που είναι κλειστός. Mm-hmm. Και απαγορεύεται να τον αγγίξει η πολεοδομία. Mm-hmm. Λέτε απλώς ότι θέλω να χτίσω το τάδε πράγμα στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Σου ελέγχουν ότι όντως μπορείς να κάνεις το σχήμα και τα τετραγωνικά που θέλεις. Και όλα τα άλλα μένουν σε ένα κλειστό φάκελο. Ελέγχονται μόνο εάν προκύψει κάτι στραβό μετά. Mm-hmm. Και ανοίγουν τις μελέτες να δουν τι έχει κάνει ο ιδιώτης μηχανικός. Άρα είναι η ευθύνη του μηχανικού. Μάλιστα. Το ίδιο είναι και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όταν κάποιος ανοίγει μια καφετέρια ή ένα κομμωτήριο, παίρνει ένα απλό χαρτί ότι επιτρέπεται να το κάνει στη συγκεκριμένη θέση που σκέφτεται την επιχείρηση, και μετά απλώς ενημερώνει ότι το άνοιξε. Ο νόμος θα έχει λύσει. Αυτό το πνεύμα λοιπόν που υπάρχει σε άλλους τομείς. Να εφαρμοστεί και στο κομμάτι των έργων. Να περάσει και στο κομμάτι των έργων. Να τελειώνουμε πια με αυτό το βραχνά. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε εμείς με εργολάβους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ναι, απλά θέλω να πω, κύριε Αναστασάκη, ότι. Να ασχολούνται με γραφειοκρατία. Απλά με αυτή την κατάσταση, δηλαδή, αν μιλάμε για χαμηλότερης ποιότητας υλικά, το αποτέλεσμα είναι έργα τα οποία γίνονται τώρα, για τα οποία έχουν δαπανηθεί κάποια χρήματα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Να πρέπει πολύ σύντομα να ξαναγίνουν από την αρχή. Αυτό σε βάθος χρόνου είναι ζημία και για τον ίδιο το Δήμο, για τα ταμεία. Είναι σαφές, αλλά δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όμως. Αν με επιτρέψετε, είμαι στη θέση μου. 3,5 χρόνια. Προφανώς, και γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς. Mm-hmm. Έχω μια παρατήρηση προφανώς για ένα έργο που ήταν ήδη εκτελεσμένο όταν ανέλαβα, που βλέπω ότι κάποιους κυβόληθους να έχουν ξεκολλήσει από την καινούργια πόρτα και έξω από το πολιτιστικό. Mm-hmm. Και μας προβληματίζει, γιατί αυτό είναι και ένα έργο ΕΣΠΑ που δεν επιτρέπεται να αγγίξουμε εύκολα. Mm-hmm. Για κάποια χρόνια υπάρχει μια δέσμευση για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκεί δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η κακοτεχνία. Mm-hmm. Σε αυτό το βαθμό. Άρα για όλες τις υπόλοιπες που είναι αυτή τη στιγμή παραδομένο κάποιους μήνες το έργο, δεν έχουμε κανένα τέτοιο συμβάν. Έχουμε όμως τη δικαιοσύνη σε εντοπίσει μια ποιοτική διαφορά σε ένα τμήμα του κίτρινου υλικού του Πορόλιθου στα βόρεια πεζοδρόμια. Θα ξυλωθούν αυτές τις πλάκες. Όσο το έργο είναι σε εξέλιξη και η ευθύνη είναι ακόμα στον εργολάβο, αυτά είναι. Μπορούν να είναι γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Εφικτά. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή οτιδήποτε εντοπίζει ο καθένας, πρέπει να ειδοποιεί, φαντάζομαι, το Δήμο. Δηλαδή μέσω της εφαρμογής, μέσω του site, μέσω φυσικά, του τηλεφώνου. Φυσικά. Πόσο γρήγορα. Έχουμε δώσει πολλούς διαθέσιμους τρόπους. Ό,τι βολεύει τον καθένα είναι αποδεκτός τρόπος επικοινωνίας για μας. Πόσο. Θέλει να έρθει από το γραφείο, να στείλει ένα fax, ένα mail. Το πιο εύκολο από όλα αυτές τις μέρες είναι η εφαρμογή Δημότης Ηρακλείου. Όλοι διαθέτουμε πλέον έξυπνο κινητό. Mm-hmm. Φωτογραφίζει το πρόβλημα, το στέλνει, μπαίνουν και οι συντεταγμένες κατευθείαν, μπαίνει και το πρωτόκολλο και παίρνει μια σειρά υλοποίησης που έχει καλή ανταπόκριση η υπηρεσία. Θα σας ρωτούσα αυτό, με βάση το δεδομένο φόρτο όπως τον γνωρίζετε εσείς καλύτερα, από τη στιγμή που θα γίνει μια αναφορά στην υπηρεσία, πόσο γρήγορα μπορεί να δει ο Δημότης συνεργείο να διορθώνει, να επιδιορθώνει το πρόβλημα? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Λακκούβες. Από την πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 1,000 αιτήματα για να κλείσουμε Λακκούβες. Ναι. Σκεφτείτε ότι όλο το 2018 δεν ξεπεράσαν τα 850. Mm-hmm. Άρα σε 3 μήνες έχουμε παραπάνω περιστατικά από ό,τι είχαμε όλη την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Απόρρια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων. Mm-hmm. Που διαρρήξανε ουσιαστικά το ασφαλτικό εκεί που ήταν προβληματικό. Και από αυτές τις 1,000 Λακκούβες, νομίζω ότι έχουν κλείσει ήδη οι 700. Mm-hmm. Και έχουμε τις υπόλοιπες μισές εκκρεμότητα εμείς και η ΔΕΙΑΗ.
Mm-hmm. Γιατί είναι και τις DEI πολλές εκκρεμότητες από δουλειές που είναι ημιτελείς. Mm-hmm. Κάπου κάνανε μια τομή, επειδή είναι άλλος ο υπεργολάβος τους που κλείνει τις τομές, το αφήνουν για ένα διάστημα και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς όπου μπορούμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νασασάκη, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και θέλω ακόμη να συζητήσουμε κάποια θέματα. Πρώτα-πρώτα, δώστε μας λίγο μια σύντομη εικόνα για το τι γίνεται στο πάρκο. Είδαμε τις φυλές του πάρκου να δημοσιοποιούν φωτογραφίες, να διαμαρτύρονται για το πράσινο το οποίο κόβεται. Τι συμβαίνει, τι συνέβη. Ωραία, μισό λεπτά. Εδώ με το Θεό δεν τα βάζει κανένας. Έβρεχε τόσες μέρες, δεκάδες μέρες το τελευταίο τετράμινο. Mm-hmm. Που πέντε δέντρα μέσα στο πάρκο Γεωργιάδη πήρανε επικίνδυνη κλίση, μία αναστρέψιμη. Mm-hmm. Και δεν το διαπιστώσαμε εμείς. Ο Δήμος, όπως έχουμε πει, έχει εκχωρήσει το θέμα των αποφάσεων αναφορικά με κλαδέματα για τη διαχείριση των δέντρων συνολικά στο δασαρχείο. Οπότε ενημερώθηκε ο υπεύθυνος δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών, ο κύριος Φλουρής, ήρθε με το Διευθυντή Δασών, mm-hmm. κάναν την αυτοψία και είπανε ναι, πράγματι υπάρχει επικίνδυνοτητα άμεση. Θα πέσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα δέντρα. Εκδόθηκε απόφαση υλοτομίας και απομακρύνθηκαν και στη θέση τους θα μπουν πέντε άλλα. Λοιπόν, ανεπτυγμένα κατά το δυνατόν, προφανώς όχι τόσο μεγάλα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να βάλεις αυτούσιο ένα δέντρο που μπορεί να είναι υπερδεκαετές. Mm-hmm. Όμως όσο πιο μεγάλα γίνεται στο πλαίσιο της εργολαβίας. Μάλιστα. Άρα ήταν το θέμα. Ότι κατέθεσαν επικίνδυνα είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο Δήμαρχος κάτι. Ή ο αντιδήμαρχος. Άρα είναι. Πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί. Για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι θέμα επικινδυνότητας και μόνο. Και μόνο. Για να μην πέσει το δέντρο. Τις φωτογραφίες ήταν εξαπλωμένα τα δέντρα. Είδα τις φωτογραφίες, γι' αυτό σας ρωτάω για να δώσετε και τη δική σας απάντηση. Ήταν δέντρα τα οποία είχαν γύρει τόσο πολύ ώστε να πάσα στιγμή φαινόταν και με την κοινή λογική ότι θα έπεφτε. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό το δέντρο επανέρχεται. Και το δασαρχείο, ξέρετε πόσο προσεκτικό το γράφει στη διατύπωσή του απολύτως ξεκάθαρα ότι ήταν επικίνδυνα, ότι δεν μπορούσαν να σωθούν, θα πέφτανε ανά πάσα στιγμή και στη θέση τους θα φυτευτούν καινούρια. Απλά ελληνικά, ξεκάθαρα. Άλιστα. Δεν έρεται καμία δέσμευση, έχουν τελειώσει τα κλαδέματα στο πάρκο. Προσκαλώ οποιονδήποτε δημότη να πάει να το επισκεφτεί και θα δει ότι κανένας δασογενής χαρακτήρας δεν άλλαξε. Το πάρκο μας όπως το αγαπούσαμε έτσι παραμένει, mm-hmm. παρά τα κλαδέματα, γίνανε μόνο για λόγους ασφαλείας. Όλες οι δεσμεύσεις παραμένουν 100% και ελπίζουμε ο καιρός να μας βοηθήσει από εδώ και πέρα να πάμε πιο γρήγορα ώστε το καλοκαίρι να το χαρούμε το πρώτο τμήμα του πάρκου, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Οπότε το καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι είναι το χρονοδιάγραμμα, ο χρονικός ορίζοντας τέλος πάντων για να ανοίξει ξανά το πάρκο. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Μένουμε σε αυτό και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, στο κομμάτι του νέου κόμβου, του νέου κυκλικού κόμβου, με δεδομένο ότι θέλουμε να καταργήσουμε τα φανάρια, να τα αντικαταστήσουμε από τους κυκλικούς κόμβους, πόσο μεγάλη διαφορά θεωρείτε ότι θα δούμε στην κυκλοφορία, σε αυτό το νέο σημείο? Θα έχουμε πολύ γρηγορότερη ροή των αυτοκινήτων, γιατί θα σβήσουν όλα τα φανάρια. Στη Χαριλάου Τρικούπη και στη Χρυσοστόμου. Mm-hmm. Επομένως, όπως έχει δείξει η καλή απόδοση των κυκλικών κόμβων σε άλλα σημεία της πόλης, με πρώτη από όλους στη Χανιόπορτα, θα πηγαίνουμε απροβλημάτιστα σε οποιαδήποτε πορεία γύρω από την Όαση. Mm-hmm. Ξεκινάνε οι εργασίες άμεσα, ξεκινάει τώρα δηλαδή ο κόμβος? Ο κόμβος υλοποιήθηκε καταρχήν με νεροπαγίδες, με αυτά τα ερυθρόλευκα πλαστικά που τα γεμίσαμε νερό, mm-hmm. για να δούμε ακριβώς πώς δουλεύει. Είμαστε 100% σίγουροι, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως το σχεδιάσαμε και εγκρίθηκε, έτσι και θα λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Και από τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει σιγά σιγά η αποξήλωση τμήματος των πεζοδρομίων που εμποδίζουν, κάποιοι στήλοι, ίσως και τα φανάρια, αν είναι σε θέσεις που χρειάζεται να μετακινηθούν, ώστε να φτιάξουμε τον τελικό κόμβο που θα είναι κατασκευασμένος, αποπλισμένος χειρόδημα, θα είναι φυτεμένος. Η οριστική μορφή του δηλαδή θα είναι ακριβώς όπως είναι αντίστοιχοι κόμβοι που υπάρχουν στην πόλη. Mm-hmm. Άρα πότε υπολογίζετε ότι θα έχουμε την κυκλοφορία με αυτό το νέο τρόπο, με το νέο δεδομένο του κυκλικού κόμβου? Η κυκλοφορία θα είναι από σήμερα. Σβήνουν τα φανάρια από σήμερα. Από σήμερα σβήνουν τα φανάρια. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Άρα οι δημότες θα το χαίρονται ως νέα ρύθμιση από σήμερα. Το τεχνικό κομμάτι θα πάρει κάποιες εβδομάδες ή ενδεχομένως και κάποιους μήνες μπροστά μας, το οποίο είναι αδιάφορο όμως για τον κόσμο, γιατί αυτό που ήταν το ζητούμενο, να κλείσουν τα φανάρια και να δουλέψει σε κυκλική πορεία όλη αυτή η συμβολή των οδών, θα γίνει. Από σήμερα. Και η σχετική σήμανση υπάρχει και το λέω αυτό γιατί είμαστε λίγο ανεπίδεκτοι και ακόμη έχουμε αυτό το debate σε εξέλιξη. Αν σταματάμε στον κυκλικό κόμβο ή μπαίνουμε, θα μπει η σχετική σήμανση για να διαλευκανθεί. Στο Ηράκλειο σταματάνε όλοι. Καλά είναι να προσέχουμε γιατί άλλος νομίζει ότι έχει προτεραιότητα επειδή κινείται, άλλος επειδή μπαίνει. Έχουμε τα stop της Κνωσού που έχουν όλοι stop.
Ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε μια ιδιοσυγκρασία που. Που νομίζουμε θέλει, ότι έχουμε εμείς δίκιο όπου βρισκόμαστε. Με την οδηγική συμπεριφορά. Μάλιστα. Επομένως, σήμανση θα μπει ή, θα, ή έχει θα μπει, μπει. Θα μπει. Οπότε, φυσικά. Μέχρι τότε είμαστε προσεκτικοί να σταματάμε όλοι, γιατί δεν ξέρουμε τελικά ποιο έχει δίκιο. Μάλιστα, κύριε Αναστασάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.